Γιατί μην έχει ρεπορτάζ για ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνηση παράτυπων μεταναστών με έδρα την Τουρκία. Έχει εξαρθρωθεί αυτή η οργάνωση. Ναι, ταμείο και διευθυντήριο ήταν στην Τουρκία, έφερναν τους παράτυπους μετανάστες μέχρι τα χερσαία τουρκικά σύνορα, τους παραλάμβαναν εκεί, τους έφεραν στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Ομόνια, από εκεί τους παραλάμβαναν άλλα μέλη του κυκλώματος και έφταναν μέχρι τη Λευκάδα, όπου με τα χύπλα τους περνούσαν απέναντι στην Ιταλία. Συνολικά, θέλω να σας πω ότι η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής στη δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα, πρόκειται για Τούρκους, Ουκρανούς, Ιρακινούς, αλλά και Έλληνε. 6.000 ευρώ έπρεπε να δώσει ο κάθε παράτυπο μετανάστης... Επαναλαμβάνω, τα χρήματα τα έδινε, τα κατέθετε... στην Τουρκία, στην Τουρκία mm. ακριβώ για να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή και το κύκλωμα να του περάσει μέχρι την uh, Ιταλία. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από πέρσι τον Νοέμβριο και μάλιστα στην επιχείρηση που έγινε στη Λευκάδα. Θέλω να σα πω χθε, ήταν πράγματι μια επεισοδιακή σύλληψη. Μαθαίνουμε ότι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν μέχρι και. Και να πυροβολήσουν τη μηχανή ε, του σκάφου για να καταφέρουν να κινητοποιήσουν ε, το κύκλωμα, την ώρα που μάλιστα μετέφερε 14 άτομα Μας. στην uh, Ιταλία, Ιταλία να συλλάβει κάποιου από αυτού. Και μάλιστα τώρα το μεσημέρι μεταφέρθηκαν και στον Ισαγγελέα. Mm -hmm.